γιατί από εδώ που βρισκόμαστε στο στούντιο θα μεταφερθούμε στην Τίνο, που θα συναντήσουμε τον Ιωάννη Εξιλζέ, αντιδήμαρχο ψηφιακής διοίκησης και καινοτομίας του Δήμου Τίνου. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε τηλεθεατές σας, σε όλη την Ελλάδα. Το National Geographic σας έχει συμπεριλάβει ως ένα από τα καλύτερα νησιά που πρέπει να επισκεφθεί κάποιος το καλοκαίρι που βρίσκεται πρώτων πυλών. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι σας έχουν γίνει τόσες αναφορές? Είναι η γαστρονομία, είναι όλα αυτά που έχετε κάνει, είναι η ομορφιά της Τίνου? Αλήθεια είναι αυτό, χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί είχε ξεκινήσει κάπως από μια κίνηση από το Σύλλογο Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, το Tinos Food Path, το 2015 όλη αυτή η δράση. Ξεκινώντας, οι καταστηματάρχες είδαν ότι η Tinos έχει μια πρώτη ύλη και έχουμε ένα σοβαρό προϊόν, δηλαδή και αλαντικά και τυριά και αγκινάρα Τίνου, σίγουρα την έχετε ακούσει, αλλά και κρασιά και κάπαρι και γίνονται διάφορες γιορτές. Οπότε, εκμεταλλευόμενοι αυτή την πρώτη ύλη του νησιού, έγινε μια κίνηση από τους καταστηματάρχες και πλέον θεωρώ έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο να είμαστε ένας γαστρονομικός προορισμός. Μέχρι στιγμής, ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που έχετε για το φετινό καλοκαίρι? Σε τι επίπεδο ενδεχομένως να κυμαίνονται οι προκρατήσεις? Είναι καλά τα μηνύματα που παίρνουμε. Γενικώς το Πάσχα είμαστε ακόμα, έχει κόσμο το νησί, γύρω στο 90% πληρότητα. Τα μηνύματα είναι καλά. Βέβαια, προσπαθούμε κάπως να ανοίξουμε τη σεζόν. Με ποιους τρόπους? Προσπαθούμε να κάνουμε εκδηλώσεις που τις κάνουμε από συλλόγους νωρίτερα, εντάξει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεν χρειάζεται, νομίζω, κανένα ελληνικό νησί να κάνει τέτοιου είδους φεστιβάλ ή κάποιες εκδηλώσεις. Να σας πω χαρακτηριστικά τώρα, 25 Μαΐου θα κάνουμε το Tinos Running. Είναι μια μεγάλη εκδήλωση, η οποία την κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος σε συνεργασία με το Δήμο και πάρα πολλούς φορείς και συλλόγους. Το 25 Μαΐου είναι η σεζόν, αρχικά ξεκινάει από το Πάσχα, δηλαδή ήδη τώρα... Έχει ξεκινήσει, ναι, είχατε φιλοξενήσει τους πρώτους το Πάσχα. Σωστά. Και σιγά σιγά προσπαθούμε, δηλαδή, τις εκδηλώσεις να τις φέρουμε όσο πιο νωρίς το καλοκαίρι γίνεται. Ήδη πριν που σας ανέφερα την Αγκινάρα, 15 Ιουνίου έχουμε γιορτή Αγκινάρας, ο Σύλλογος της Κόμης, και σας καλούμε, εννοείται. Συνδυασμός γαστρονομίας με μια γιορτή νωρίς το καλοκαίρι. Προσπαθούμε, δηλαδή, όσο μπορούμε τις γιορτές και κάποια μεγάλα events να τα κάνουμε είτε πολύ αρχή, ούτε ώστε να επιμηκύνουμε την τουριστική σεζόν. Ενδεχομένως θέλετε να την ξεκινήσετε νωρίτερα, και ειδικά το Πάσχα που συνέπεσε και ήταν αργά σε σχέση με άλλες χρονιές. Αυτό το κάνει και ακόμα πιο εύκολο τον στόχο σας. Όσον αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θεωρείτε ότι η Τίνος είναι ένας προορισμός που θα μπορούσε να προσελκύσει ακόμη περισσότερους επισκέπτες? Το λέω αυτό. Αναφίβολα Σεπτέμβρης. Ναι, πείτε μου. Αναφίβολα Σεπτέμβρης. Έχει κάνει και συνήθως και καλό καιρό. Ιδανικότερα για μένα βέβαια είναι ο Μάιος, γιατί το νησί είναι καταπράσινο. Παρ' όλα αυτά, ο θρησκευτικός τουρισμός μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, είναι ικανοποιητικός. Χρόνο με το χρόνο προσπαθούμε να το κερδίσουμε αυτό και να κερδίσουμε, δηλαδή, και μέχρι τέλος Οκτωβρίου και, γιατί όχι, μέχρι τέλος του χρόνου. Ποιες αγορές προτιμούν την Τίνο? Και σε ποιες αγορές θα θέλατε να ανοιχτείτε? Σίγουρα είναι Έλληνες, γιατί γνωρίζω αρκετό κόσμο που έχει εκεί και τα εξοχικά τους. Αλλά σίγουρα θα θέλετε να επενδύσετε και σε άλλες χώρες που δεν τις είχατε μέχρι στιγμής και μπορεί να θεωρείτε ότι μπορούν να φέρουν και μεγαλύτερα έσοδα στο νησί σας. Ναι, ισχύει αυτό που αναφέρετε. Έχουμε αρκετό εγχώριο τουρισμό. Έχουμε από την κεντρική Ευρώπη Γάλλους, Γερμανούς, κυρίως οικογένειες, αλλά σίγουρα εγχώριο τουρισμό που μας ικανοποιεί. Και ένας προορισμός που σίγουρα θέλουμε να δούμε σίγουρα είναι η Κίνα. Δεν ξέρω αν είδατε πρόσφατα μια ρέπλικα που κάναν της Σαντορίνης. Το είδαμε. Το είδαμε και δεν μπορούμε να σας πούμε ότι ήταν και ότι πιο ευχάριστο είδαμε.
Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Θεωρώ ότι η Τίνος με τα τόσα χωριά που έχει, τόση γραφικότητα που έχει και τα πάρα πολλά χωριά, θα είναι δύσκολο να την αντιγράψει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και κάποιες φορές, όσο και αν αντιγράφουμε ένα μέρος, δεν είναι μόνο το τοπίο, είναι και οι άνθρωποι που το κάνουν και η ενέργεια που δίνουν σε αυτό το... Θα συμφωνήσω. Όταν κάποιος θέλει να επισκεφθεί το νησί για πρώτη φορά, εσείς τι του προτείνετε να κάνει? Υπάρχουν πάρα πολλά χωριά. Η αλήθεια είναι ότι για να το γυρίσει το νησί θες μία εβδομάδα. Θα πας στα έξω μέρη, στον πύργο, να δεις το Μουσείο Μανωροτεχνίας, να δεις το Ήλιο Βασίλεμα, να πας στο Εβολάξ, να πας στην Αιτωφολιά, να πας στη Στενή. Υπάρχουν πάρα πολλά χωριά, πάρα πολλά γραφικά χωριά και μαγαζιά σε χωριά, ειδικά μετά το Πάσχα και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου υπάρχουν αρκετά χωριά, αρκετά μαγαζιά, συγγνώμη, ανοιχτά σε χωριά, οπότε μπορείς να πας να φας ένα μπραντ σε ένα χωριό, να πιεις ένα ποτό σε ένα χωριό, αλλά και κάτω στην πόλη έχει αρκετά μαγαζιά τα οποία σίγουρα στην Παναγία θα πας, σίγουρα στον πύργο, αλλά θεωρώ ότι σε μία μέρα δεν μπορώ να προτείνω κάτι σε κάποιον. Δηλαδή πρέπει να ούτε για ένα Σαββατοκύριακο είναι η Τίνο σίγουρα, αν θέλεις να εξερευνήσεις αυτούς τους κρυμμένους θησαυρούς και τα υπέροχα χωριά που έχει. Ίσως τρία Σαββατοκύριακα. Να κάνεις ένα μονοπάτι, να δοκιμάσεις ή να έρθεις το Σεπτέμβρη να δεις τη γιορτή του Ρακιού, γιορτή Μελιού, γιορτή Κάπαρης. Κάνουμε αρκετά πράγματα και προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε τον πρωτογενή τομέα για όλες αυτές τις εκδηλώσεις και σε συνδυασμό με τις γιορτές αυτές που σας. Μία από τις εκδηλώσεις μάλιστα που είναι πασίγνωστη ειδικά για τους λάτρεις του φαγητού είναι το Tinos Food Paths, το οποίο είναι ένα γαστρονομικό φεστιβάλ που σας έχει κάνει πάρα πολύ γνωστούς παντού, σε όλη τη γη θα έλεγα. Κάθε πότε γίνεται και ποιες είναι οι συμμετοχές μέχρι στιγμής? Είναι ο εμπορικός σύλλογος, είναι όλοι οι εστιατόρες και τι γίνεται σε αυτό το φεστιβάλ? Το Tinos Food Paths, όπως σας είπα, ξεκίνησε το 2015 και σταμάτησε το 2019. Ήταν μια κίνηση από το Σύλλογο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Πλέον αναβιώνει, εντάξει, μετά είχαμε λίγο τον COVID, σταμάτησε. Τον κορονοϊό, ακριβώς. Πλέον, σωστά. Προσπαθεί να γίνει ένας σύλλογος μόνο για αυτό το Tinos Food Paths, ξεχωριστά από το Σύλλογο Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, και αυτή τη στιγμή το 24 αναβιώνει κάποια έθιμα, βοηθώντας έτσι στη αστρονομία για να αναβιώσουν, ας πούμε, τα συγκεκριμένα έθιμα. Αν κάποιος, στην κουζίνα. Αυτός που θα επισκεφθεί πρώτη φορά στο νησί σας, ποιες είναι οι γαστρονομικές προτάσεις που του λέτε οπωσδήποτε πρέπει να δοκιμάσει? Εντάξει, τα παραδοσιακά θέλουμε να μας πείτε. Σίγουρα γκινάρα τίνου, σίγουρα κατσικάκι τίνου, για τουλάχιστον του κρέατος, φρουτάλια με αγκινάρα, ομελέτα με αγκινάρα μάλλον. Γενικά διάφορες παραλλαγές υπάρχουν με την αγκινάρα, λούζα είναι το χοιρινό, σαν το προσούτο, ας πούμε, έτσι το δυνατό, το έχουν και σε άλλα νησιά. Έχουμε πολύ ωραίο τυρί, έχουμε τον αγροτικό συνεταιρισμό, έχουμε και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ιδιωτικά τυροκομεία, τα οποία θεωρώ ότι... Το καλαθάκι τίνου, από ό,τι θυμάμαι, έχετε εσείς. Σωστά. Υπάρχει και το μπαλάκι τίνου. Σίγουρα χρειάζονται βοήθεια. Όλα τα... Προσπαθούμε να τα κάνουμε κάποια που προσπαθούμε κάπως να τα προστατεύσουμε. Σίγουρα και οι αγρότες θέλουν μια βοήθεια σε όλο αυτό. Βέβαια, γιατί είναι τα πρώτα... αυτά τα οποία είναι η πρώτη ύλη παντού. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει βοήθεια, όχι μόνο στο νησί το δικό σας, σε όλα τα νησιά. Ακριβώς. Κύριε Ξυλιζένα, σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.